ο φιλόξενος καρδινάλιος. Ένα μεσημέρι πριν από 5-6 χρόνια, στην πόλη που μένω, συνεδρίαζε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο, μαζί με άλλους ευυπόληπτους πολίτες, συμμετείχα τότε και εγώ. Είχαμε, λοιπόν, συγκεντρωθεί γύρω από το μεγάλο στρογγυλό τραπέζι για να εξετάσουμε ένα σοβαρό θέμα, του οποίου η επίλυση απαιτούσε περίσκεψη και λεπτούς, επιδέξιους χειρισμούς. Κάποια ατασταλία είχε ανακαλυφθεί στη διάθεση και διακίνηση του άνθρακος, του εργοστασίου και παραγωγής φωταερίου, που η εκμετάλλευσή του άνοικε στον Δήμο. Το δίλημα ήταν αν έπρεπε να ξεσκεπαστεί ή να καλυφθεί η κατάχρηση και να αποπεμφθεί αθορύβως ο ένοχος, δίχως την ανάμειξη της δικαιοσύνης. Απόφασης δεν ήταν εύκολο να ληφθεί. Εγώ, που από την πολύωρη και θορυβώδη συζήτηση είχα αρχίσει να γίνομαι πτώμα, έχωσα ασυναισθήτως και από αμηχανία στο στόμα μου ένα μεταλλικό συνδετήρα που έπαιζα από ώρα νευρικά στο χέρι μου και άρχισα να τον μασουλίζω. Κάποια στιγμή τον νιώθω να ξεφεύγει από τα δόντια μου, να πέφτει κάτω και τον χάνω. Επρόκειτο σε λίγο να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία και η προσοχή μου έπρεπε να είναι τεταμένη, αλλά πες μου, πώς να συγκεντρωθώ, που μου πέρασε ξαφνικά η ιδέα ότι ίσως ο συνδετήρας να μην είχε πέσει στο χαλί, που ήταν το πιο φυσικό να συμβεί, αλλά μπορούσε κάλλιστα να τον είχα καταπιεί, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί της εξαφανίσεώς του, ξέχασα να σου το πω, ένα ισχυρό, θορυβώδες φτάρνισμά μου. Πανικός με κυρίεψε, που οι περιστάσεις όμως δεν μου επέτρεπαν να τον εξωτερικεύσω. Και αρχίζει τότε το μεγάλο μαρτύριό μου. Από τη μία προσπαθούσα να παρακολουθώ τι έλεγαν οι άλλοι σύμβουλοι, υποχρεωμένος να απαντώ κάθε φορά στις ερωτήσεις τους, και από την άλλη δεν ξεκολούσε από το μυαλό μου η πένθυμη σκέψη ότι ως εδώ ήταν, πάει πια, είμαι καταδικασμένος, καθώς φανταζόμουν τις μυτερές άκριες του συνδετήρα, που μάλιστα από το πολύ τράβηγμα και μάσημα τον είχα ανοίξει, να εγκυστρώνονται στο στομάχι μου. Και αν κατάφερναν, σκεπτόμουν, έστω να ξεγλιστρήσουν από εκεί, σίγουρα πάλι θα γαντζώνονταν πιο κάτω στα έντερά μου, οπότε καλά κόλυβα, αγάθη. Θα έπρεπε επίσης να προσθέσω ότι κάποιοι μικροί, αλλά σουβλεροί πόνοι που είχα αρχίσει να αισθάνομαι στο στομάχι, συνηγορούσαν υπέρ της πιθανότητας αυτής, μετατρέποντας τους φόβους μου σχεδόν σε βεβαιότητα. «Πουρέ, αγάθη, πρέπει να φας αμέσως ένα βαθύ πιάτο πουρέ ή έστω και σκέτες πατάτες βραστές, αν θέλεις να σωθείς», έλεγα από μέσα μου. «Είναι η μόνη σου ελπίδα». Καθώς αυτομάτως θυμήθηκα πως είχα διαβάσει κάπου ότι σε παρόμοια με το δικό μου ατυχήματα, ο πουρές ήταν το μόνο ενδεδειγμένο αντίδοτο. Αλλά πώς μπορούσα, πες μου, να τολμήσω να ζητήσω ένα τέτοιο πράγμα υπό τις συνθήκες που σου περιέγραψα. Στην απελπισία μου, λοιπόν, αφήνω να πέσει το μολύβι μου στο πάτωμα και σκύβω ευθύς να το μαζέψω, παριστάνοντας ότι επανορθώνω δήθεν την απροσεξία μου, ενώ στην πραγματικότητα είχα γουρλώσει τα μάτια ψάχνοντας με απόγνωση για τον χαμένο συνδετήρα. Μα ο καταραμένος συνδετήρας δεν εμφανιζόταν πουθενά στο πεδίο της ορατότητάς μου. Συνεργούσε, βέβαια, σε αυτό και το χαλί, ένα είδος παρδαλόχρωμης βελέντζας που η μαλλιαρή υφή του μπορούσε να προσφέρει άπειρους κρυψώνες στο αντικείμενο της ερευνάς μου. Οπότε, στο αποκορύφωμα της απογνώσεώς μου, αναπηδώ με δύναμη στην όχι και τόσο σταθερή καρέκλα μου, που, όπως σωστά είχα υπολογίσει, δεν άντεξε στην απότομη πίεση του σώματός μου, τρίζοντας
ξεκόλλησε το ένα της ποδάρι, διαλύθηκε και γκρεμίστηκα χάμω. Εποφελούμενος του γενικού σάλου και της συγχύσεως που δημιούργησε η πτώση μου, άρχισα να μπουσουλίζω με τα τέσσερα κάτω από το τραπέζι. Περιττό να σου πω ότι ο συνδετηράς δεν βρέθηκε ποτέ, ότι έζησα στη συνέχεια δύο εφιαλτικές μέρες με την αμφιβολία τον κατάπια ή δεν τον κατάπια και ότι η αβουλία μου, όπως και η δική σου στην περίπτωση της κουτσουλιάς, εξαιτίας του φόβου να αντιμετωπίσω την αλήθεια, νίκησε το άγχος μου, αφού τελικά δεν μου επέτρεψε, όπως θα ήταν επιβεβλημένο, να ακτινογραφηθώ. Ηκεσία. Μπροστά μου υψωνόταν αγέροχο το πανάρχαιο δέντρο με τη χαλκοπράσινη φυλλωσιά. Μια βραχνή φωνή αντίχησε με στην ψυχή μου. Έπεσα στα γόνατα. Καθώς προσευχόμουν, είδα τα χέρια μου ταπλωμένα οικετευτικά να φεύγουν από τους ώμους μου και σαν περιστέρια να περνούν ψηλά, φτερουγίζοντας και να χάνονται μέσα στα φουντωμένα κλαδιά που σκυρτούσαν. Ο Ερημίτης. Η ξύλινη πόρτα έτριξε ανοίγοντας και μια μακριά πάλευκη γενιάδα στρώθηκε στα πόδια μας και έφεξε τις μορφές μας, αστράφτοντας μες στο σκοτάδι. Περπατώντας επάνω της μπήκαμε στην καλύβα. Δυο κορμοί δέντρων ήταν γερμένοι για καθίσματα κατά γης. Αφού φιλήσαμε πρώτα το χέρι του γέροντα, αρχίσαμε να γδυνόμαστε. Εκείνος είχε τραβηχτεί σε μια γωνιά και, δίχως να μας προσέχει, κούρντιζε ήσυχα το πανάρχαιο βιολί του, από που έσταζαν κάθε τόσο χοντρά δάκρυα κερί. Το σπαθί. Σύρθηκα στα στενά, μουχλιασμένα λαγούμια, βαθιά μες στη γη. Το σπαθί, αυλακώνοντας τα σκοτάδια, προχωρούσε κατά πάνω μου απειλητικό. Έκλεισα τα μάτια και είπα μια μικρή προσευχή. Όλοι δυο λόγια. Πού περίσευε τόπος να κάνω το σταυρό μου, έτσι που ήμουν σφινωμένος σαν την ψύχα μέσα στο ξύλο του κλόνου. Περάσανε στιγμές τραγικής αγωνίας. Το λαγούμι αντιχούσε ως πέρα τους χτύπους της καρδιάς μου. Δειλά-δειλά ξανά άνοιξα τα βλέφαρα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τα μάτια μου. Μια στραφτερή δέσμη φωτός, ολόιδια με το σπαθί που είδα, χυνόταν από την τρύπα στο βάθος. Γύρω στο άνοιγμα θροίζανε λουλούδια. Άρχισα να γελώ και να κλαίω, βγάζοντας άναρθρες κραυγές όπως τα γρίμια. Η άνοιξη. Ανέβηκα τα σκαλοπάτια ταλαξεμένα σε ψηλούς βράχους και βγήκα στο οροπέδιο που απλωνόταν μπροστά μου σαν τεράστιο αυτί. Πέρα οι λόφοι κολυμπούσαν στο φως και είχαν το χρώμα που παίρνουν τα σφαχτάρια στο τσιγγέλι. Όπου κι αν γυρνούσα τα μάτια έβλεπα ξερή λάσπη, σκασμένη. Ούτε πράσινο φύλλο, ούτε λουλούδι, ούτε μια μέλισσα. Κι ο αέρας μύριζε βαριά, σαν άβγαινε από άδειο πιθάρι. Καθώς περπατούσα μου φάνηκε πως άκουγα να τρέχουν νερά, βαθιά, σε υπόγεια λούκια. Κόλλησα χάμω τα αυτή μου και άκουσα καθαρά μαζί με τα νερά που γλουγλουκίζανε και ένα ανάλαφρο θρόισμα. Βγάζω από την τσέπη το μαχαίρι μου, τον πήγω στη γη. Το νιώσα να χώνεται όπως στο κρέας ενός μεγάλου ψαριού. Και αρχίζω να τη χαράζω, να τη σκίζω φέτες-φέτες, τραβώντας με δύναμη τη σκληρή κρούστα που τη σκέπαζε. Και τότε, τι θαύμα! Χιλιάδες μπουμπούκια και λουλούδια με τσαλακωμένα πέταλα, άσπρες ρόδινες και μαυιές ρίζες, αμέτρητα σπαθωτά φύλλα,
μαμούνια, σερσέγγια με σουβλερές μύτες, θαλασσοπράσινες κρεατόμυγες, χρυσαλίδες και πεταλούδες με διπλωμένα φτερά. Αποκαλύφθηκαν ολόκληρος κοιμισμένος κόσμος, που οι αχτίνες του ήλιου σιγά σιγά τον ζέστεναν, τον ξεμούδιαζαν, τον ξυπνούσαν από την άρκη του. Το γρασίδι σγουρό ψήλωνε τρίζοντας ολόγυρά μου, ο αέρας μοσκοβολούσε. Ένα πουλί βγήκε από την κρυψώνα του, τίναξε τα χώματα από τις φτερούγες του και μου είπε «Ακόμα λίγο, και η άνοιξη αυτό το χρόνο θα με νεκρυμένη στη γη».